Οι ουρανοί άνοιξαν και έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν για ώρες την κεντρική Μακεδονία. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε και χαλάζι, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σαν από θαύμα, ο οδηγός αυτού του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε και η κόρη του, δεν έπαθε το παραμικρό, όταν πάνω τους ξαφνικά έπεσε ένα δέντρο στην οδό Αγίου Δημητρίου, κάτω από το Καφτανζόγλιο. Έτσι, πως κατευθυνόμασταν προς το κέντρο, έπεσε το δέντρο επάνω μας. Ήσασταν εν κινήσει. Ναι, ναι. Άνδρες και γυναίκες πυροσβεστικής κόβουν ένα-ένα τα κλαδιά, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο που έπεσε και έκλεισε την οδό Αγίου Δημητρίου. Στην οδό Μιχαήλ Ψελού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ένα όχημα βούλιαξε στα νερά, καθώς ο δρόμος μετατράπηκε σε λίμνη και η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά. Ανάλογα προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο Ελαιόρεμα. Στο Λαγκαδά, κάτοικοι και καταστηματάρχες με σκούπες προσπαθούσαν να διώξουν τα νερά. Καταιγίδα με βροχή και ισχυρούς ανέμους έπληξε και τη Χαλκιδική. Στον Πολύγυρο, οι δρόμοι θύμιζαν ποτάμια. Από την έντονη βροχόπτωση πλημμύρισαν και στην Πέλα. Το βράδυ η κακοκαιρία χτύπησε και την Πιερία. Μέσα σε 6 ώρες η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 340 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Πέλα. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στην κεντρική Μακεδονία. Στο Κιλκής έφτασαν τα 72 χιλιοστά, στο Λαγκαδά τα 43, στην Καλαμαριά τα 36 και στον Πολύγυρο τα 32 χιλιοστά. Λίγο έξω από τη Λάρισα, κεραυνός χτύπησε τη στέγη σπιτιού την ώρα που μέσα βρισκόταν η γιαγιά με τα εγγονάκια της. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί και περιορίστηκε στη σκεπή.